Καλησπέρα φίλες και φίλοι τηλεθεατές και καλώς ήρθατε στη σημερινή αναμετάδοση του αγώνα που όπως τα καταλάβατε από την εικόνα θα διεξαχθεί υπό βροχή. Μια βροχή που ξεκίνησε πριν ακόμα ανοίξουν τα τουρνικέ του γηπέδου. Οι συνθήκες στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι εύκολες καθώς είναι πολύ ολισθηρός, αλλά και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα καθώς και στην ομορφιά του ποδοσφαίρου. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Για να δούμε τι θα γίνει. Μπουχαλάκης. Στην μπάλα ο Φορτούνης. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Το κάνει πάσα πίσω στον goalkeeper του. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πάει για γκολ. Βρέθηκαν σε πολύ δυσχερή θέση εδώ. Αλλά τελικά κατάφεραν να την γλιτώσουν. Το tackling που έκανε σε εκείνο το σημείο και με περισσότερους αντιπάλους ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Προς τα πίσω έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ ο επιθέμενος και βλέπει την κίτρινη κάρτα. Μπουχαλάκης. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Μασούρας. Ραφίνια γεμίζει προς την περιοχή. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Ναι, απομακρύνουν την μπάλα και τον κίνδυνο μαζί. Άλλη μια σέντρα. Προς τα πίσω. Αυτός ο παίχτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει να τα βάλει με όποιον βρει μπροστά του. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ευκαιρία Μασούρας. Μπράβο του. Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Μασούρας. Φορτούνης. Φορτούνης προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Σισε. Ένα γκολ τώρα σίγουρα θα βοηθούσε το παιχνίδι για να ανεβεί λιγάκι ο ρυθμός και η ένταση του. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά.
Καμαρά. Τη στέλνει μακριά. Σισε. Ραφίνια. Μπουχαλάκης. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Η μπάλα θα πάει προς τα μέσα. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε το δυνατό. Έχουν ξεχάσει το σκοπό του ποδοσφαίρου που είναι το γκολ. Ούτε ένα σούτ δεν επιχείρησαν. Ανύπαρκτο θέαμα. Κανείς δεν έχει σκοράρει. Τα πάντα στο μηδέν ακόμα. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Όλα στο μηδέν ακόμα. Ενώ το δεύτερο μέρος ξεκινά. Ο ποδοσφαιριστής είχε συνέχεια το νου του στην μπάλα. Κατάφερε να την πάρει στην κατοχή του, αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Καταφέρνουν να διώξουν. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Έγινε η εκτέλεση. Αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε την μπάλα. Μπουχαλάκης. Παρότι οι ομάδες παλεύουν σκληρά, βάζει υπέροχη προσπάθεια. Άσχημο σουτ, τα βάζει με τον εαυτό του. Θα πρέπει να τολμήσουν πιο συχνά σουτ σαν κι αυτό. Όπως ξέρουμε άλλωστε, ο τολμών νικά. Σισε. Καμαρά. Βαλμπουένα. Φορτούνης. Μασούρας! Λίγο ήθελε για να καταλήξει μέσα. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Φορτούνης. Πολύ δυνατή η μονομαχία. Τελικά ο πιο πεισματάρης περισχύει. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Μπουχαλάκης. Παραχωρεί το φάουλ. Πολύ ένα σούτ. Μόλις που την έδιωξε. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις.
ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Η μπάλα είναι εκτός. Ψάχνει να δει. Είναι σε θέση. Είναι ευκαιρία. Ναι, μπήκε. Αυτό μπορεί και να αποδεικνύει το μοιραίο τίτλο της ομάδας. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Ο Ολυμπιακός θα κάνει άλλη μία αλλαγή τώρα. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Έτσι είναι, η σκληρή δουλειά συνήθως ανταμείβεται. Τώρα είναι αυτή στη θέση του οδηγού. Προσοχή όμως, το παιχνίδι ακόμα δεν έχει τελειώσει. Πολύ καλή πάσα. Ο Βαλμπουενά με την μπάλα. Ναι, πέρα Μασούρας. Διώχνει όπως την μπάλα. Γιατί δεν σεντράρει τώρα. Στέλνει την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι. Έδιωξε μακριά. Σουτάρει προς το τέρμα. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή η απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Φορτούνης! Επιχειρεί μια σέντρα. Για λίγα χιλιοστά θα ήταν τέλεια αυτή η σέντρα. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Και να η λήξη! Ο διαιτητής αποφάσισε. Μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα για την νίκη στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το σημερινό μάτς είναι το ιδανικό παράδειγμα να θυμηθούμε την αξία του να επιτίθεσαι από τον άξονα, όταν βέβαια έχεις και τους κατάλληλους παίκτες. Έτσι και αυτή σήμερα, με τις κούρσες τους από εκεί δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στον αντίπαλο, ο οποίος φυσικά δεν μπόρεσε να τους σταματήσει. Λοιπόν, πριν αφήσουμε το γήπεδο, έχουμε λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναελάκη για την ανάλυση του απόψε. Από τη μεριά μας, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Και από μέρους μου ένα μεγάλο ευχαριστώ.